Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Έφηβος κατονομάζει τον πατέρα Αντώνιος δράστιας έλγειας και κακοποιήσεων σε βάρος παιδιών. Είναι ψέματα, θα κάνω μήνυση, απαντά ο ίδιος. Καταπέλτης ο αρχιεπίσκοπος. Αποκλειστική μαρτυρία στο Open μου προσέφερε χρήματα ο πατέρας Αντώνιος για να μην μιλήσω για τα όσα έβλεπα στην Κιβωτό του κόσμου. Ερντογάν και Ακάρ πάτησαν το κουμπί για αεροπορικές επιθέσεις στους Κούρδους της Συρίας. Μήνυμα Τσαβούσογλου με υπονοούμενα για την Ελλάδα. Κατηγορώ δεν διακατά Ερντογάν. Είναι ταραξία στα χνάρια του Πούτιν, λέει. Θα κάνουν το μοιραίο λάθος. Αν έρθουν νύχτα, διαμηνεί ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Νέος συναγερμός για κόκκινα δάνεια. Κυβερνητικό σχέδιο για μηνιαία ενίσχυση στη δόση των δανείων. Θρίλερ στη Ζαπορίζια με χτυπήματα στον πυρηνικό σταθμό. Αλληλοκατηγορούνται Ρώσοι και Ουκρανοί. Στο έλεος του χιονιά η Νέα Υόρκη. Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, παρέλυσαν οι συγκοινωνίες. Σοκ και αποτροπιασμό στο Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό του κόσμου, καθώς τουλάχιστον ένα από τα θύματα, 19 ετών σήμερα, καταγγέλει ως δράστη τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο, τον άνθρωπο που μέχρι σήμερα αποσπούσε ελληνικά και διεθνή βραβεία για τη δημιουργία της δομής το 1998 και για το κοινωνικό του έργο. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του, ο νέος τον κατηγορεί ότι ασελγούσε σε βάρος του επί χρόνια, ενώ και αυτοί και άλλες καταθέσεις κάνουν λόγο και για βάναυση, σωματική κακοποίηση. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος απαγόρευσε στον πατέρα Αντώνιο τις ιεροπραξίες, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση, και τόνισε ότι η Εκκλησία δεν πρόκειται να ανεχθεί επέσχυντες συμπεριφορές που λερώνουν, όπως είπε, το ιερό ράσο στο όνομα της προστασίας παιδιών. Ο ίδιος πάντως ο πατέρας Αντώνιος μιλά για ψευδείς καταγγελίες και προαναγγέλει μηνύσεις. Όλα όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδι. Μπορεί ο πατέρας Αντώνιος να διαψεύδει τις καταγγελίες σε βάρος της Κιβωτού του κόσμου. Ωστόσο, ο 19χρονος πρώην φιλοξενούμενος της δομής, με κατάθεσή του κατονομάζει τον ίδιο τον ιερέα για ασέλγεια σε βάρος του. Καθώς έκανε πως με έπνιγε στο νερό, άρχισε να βάζει το χέρι του μέσα στο μαγιό μου. Στην αρχή προσπάθησα να το δικαιολογήσω με την αγάπη που του είχα και δεν έλεγα τίποτα. Στην πορεία φοβόμουν και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Και αυτό στη θάλασσα, όσο περνούσε ο καιρός, το έκανε με μεγαλύτερη συχνότητα, μέχρι που έφτασε να μου το κάνει σε μία μέρα στη θάλασσα 10 φορές. Όσα υποστηρίζει ο 19χρονος για τον πατέρα Αντώνιο, έναν ιερωμένο με πλήθος βραβείων εντός και εκτός ελληνικών συνόρων για την προσφορά του με την Κιβωτό του κόσμου, προκαλούν ανατριχίλα. Έτσι, τα πρωινά που πήγαινα στον πατέρα, εκεί που καθόμασταν στο σαλόνι του τρίτου ορόφου, με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, ο οποίος είναι γωνιακός και εκεί καθόταν ο πατήρ. Μία μέρα ενώ ξυπνούσα, είχα το κεφάλι μου στον πούτι του πατέρα και τραβήχτηκα αμέσως. Ένα άλλο πρωινό, εκεί που κοιμόμουν, κατάλαβα ότι ο πατήρ έτριβε το γεννητικό του όργανο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, πάνω από τα ρούχα του. Εγώ ξύπνησα, κοπάνισα το χέρι μου από τα νεύρα μου και κάθισα απέναντί του. Η κατάθεση του 19χρονου ενισχύεται από την καταγγελία άλλου φιλοξενούμενου. Ο συνομιλικός του από τη δομή της Χίου έγινε μάρτυρας της σεξουαλικής παρενόχλησης που υπέστη από τον πατέρα Αντώνιο το καλοκαίρι του 2021. Μια φορά που μπήκε στο δωμάτιο του πατέρα να αφήσει το φαγητό του, πρόλαβε και είδε για δευτερόλεπτα τον πατέρα που με παρενοχλούσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς είδε, δεν το συζητήσαμε γιατί ντρεπόμουν. Το μόνο που του είπα είναι «εγώ στα έλεγα». Στο κρεβάτι του δωματίου αντίκρισε ξαπλωμένο και ημίγυμνο ένα 17χρονο φίλο του. Όρθιο από πάνω του και επιδιδόμενο εκείνη τη στιγμή σε σεξουαλική πράξη με τον 17χρονο, ήταν ένα από τα στελέχη της Κιβωτού. Στην κατάθεσή του, ο 19χρονος υποστηρίζει ότι δεν είναι το μοναδικό θύμα. Θεωρώ ότι ο πατήρ Αντώνιος είναι παιδόφιλος, αφού παρενοχλούσε εμένα που ήμουν 16,5 και το άλλο παιδί που ήταν 15,5 ετών. Μιλώντας τηλεφωνικά με άλλη κυρία, η οποία είναι στον Βόλο, μου είπε ότι ο πατήρ Αντώνιος κλείνεται με τις ώρες στο δωμάτιό του με ένα παιδί, ο οποίος είναι τώρα στην πρώτη γυμνασίου. Θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά που φύγαν και έκαναν τις καταγγελίες, πιθανότατα να είναι υποκινούμενα από κάποιους. Με ανακοίνωση της Κιβωτού, ωστόσο, ο πατέρας Αντώνιος διαψεύδει τα δημοσιεύματα και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θέλουμε να δηλώσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φιλοξενούνται σε κυριακάτικη εφημερίδα είναι παντελώς ψευδείς και συκοφαντικές. Για την Κιβωτό το θέμα δεν είναι νομικό αλλά πρωτίστως ηθικό. Παρά τα αυτά, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τον οργανισμό, τους εθελοντές και τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και θα ακολουθήσει άμεσα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση. Η αλήθεια θα λάμψει
Και αν υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, όποιοι και αν είναι οι φερόμενοι δράστες, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Οι σοκαριστικές εξελίξεις προκάλεσαν την ηχηρή παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κανονικών ανακρίσεων σε βάρος του πατέρα Αντωνίου, ενώ τον έθεσε σε αργία μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Η Εκκλησία ούτε πρόκειται να ανεχθεί, πόλο δε μάλλον να συγκαλύψει επέσχυντες και ιδεχθείς συμπεριφορές και πράξεις που λερώνουν το ράσο. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα η σταύρωσή τους και μάλιστα από κληρικούς που τα εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν παντιοτρόπως, έχοντας κατά τα λοιπά πείσει και το Πανελλήνιο για τις αγνές τους προθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν το χωράει ειλικρινά ο ανθρώπινος νους. Ο συνήγορος του πολίτη έχει στην κατοχή του 10 καταγγελίες. Τρεις από αυτές μιλούν για ασέλγεια, ενώ οι υπόλοιπες για ξυλοδαρμούς και ακραίες τιμωρίες. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικές οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε πει την πρώτη στιγμή πριν χυθεί άπλετο φως. Αυτό που λάβαμε γνώση ήταν όταν διέρευσα, να σας πω την αλήθεια, τα όποια δημοσιεύματα και ήρθα σε επικοινωνία με τον εισαγγελέα αλλά και την ελληνική αστυνομία μία μέρα πριν από τη 17 Νοέμβρη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με δηλώσεις τους καταδικάζουν εμέσως τις θλιβερές αποκαλύψεις. Υπόθεση ανατριχιαστική, 10 οι καταγγελίες, 4 πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών του εισαγγελέα, ο πατέρας Αντώνιος και 3 εργαζόμενοι. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των δικαστικών ερευνών, των ερευνών της δικαιοσύνης και την ετοιμιγορία. Μίνα Καραμίτρου και Γιάννη, καλησπέρα. Μίνα, να ξεκινήσουμε από σένα για να δούμε τα νεότερα από τις έρευνες. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο 2 ταξίδια του πατέρα Αντώνιου. Ναι, γιατί όπως λέγαμε και στο χθεσινό δελτίο του Open, Νίκο, υπάρχουν ταξίδια τα οποία κάνει ο ιερέας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας για να επισκεφθεί τις δομές, με τη μόνη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα ταξίδια έπαιρνε μαζί του και συγκεκριμένα παιδιά. Στο μικροσκόπιο λοιπόν τώρα των αρχών μπαίνουν 2 συγκεκριμένα ταξίδια. Το ένα είναι στην Καλαμάτα, γιατί υπάρχει δομή εκεί, και το δεύτερο είναι στη Χίο. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι και στα 2 αυτά ταξίδια, ο 19χρονος ο οποίος έχει καταθέσει, ήταν μαζί με τον ιερέα. Και στην Καλαμάτα και στην Χίο. Οι περιγραφές λοιπόν στην κατάθεσή του είναι από αυτά τα ταξίδια οι περισσότερες. Στη Χίο και στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Στη Χίο και στην Καλαμάτα, όπου δεν ήταν μόνο ο 19χρονος, υπήρχαν και άλλα παιδιά εκεί. Και γι' αυτό λέω ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτά τα συγκεκριμένα ταξίδια, καθώς από αυτά τα σημεία, από το ταξίδι δηλαδή της Καλαμάτας και της Χίου, θα αναζητήσουν οι αρχές και άλλες μαρτυρίες για το τι είχε συμβεί σε αυτά τα 2 ταξίδια. Τώρα, τι περιγράφουν, Νίκο, κάποια από τα παιδιά τα οποία πέρασαν από τις δομές. Λένε λοιπόν στις περιγραφές τους κάποια από αυτά ότι έδειχνε ο ιερέας ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια από τα παιδιά που υπήρχαν στις δομές. Φαινόταν να τα πρόσεχε λίγο περισσότερο και μάλιστα στις περιγραφές τους λένε ότι αυτή η προσοχή του ιερέα σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τα όρια του επιλήψιμου. Και τι θέλω να πω, δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι έπαιρνε μαζί του συγκεκριμένα παιδιά στα ταξίδια αυτά και δεν αναφέρομαι μόνο στη συμπεριφορά. Υπάρχουν περιγραφές για δώρα, τα οποία πήγαιναν σε συγκεκριμένα παιδιά, για τρόπο συμπεριφοράς και για επικοινωνία που μπορεί να είχε αρκετές ώρες με συγκεκριμένα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, για καταστάσεις οι οποίες αγγίζουν, ξαναλέω, όπως λένε τα παιδιά, τα όρια του επιλήψιμου και τα οποία ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο οποίος έχει αναλάβει, πρέπει να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια. Επίσης, να σας πω ότι γινόταν αρκετά, από ό,τι φαίνεται, φορές συζήτηση μεταξύ Νίκο των παιδιών μέσα στις δομές για πράγματα τα οποία τους κάναν μεγάλη εντύπωση. Και αναφέρομαι βέβαια και σε αυτή την συμπεριφορά του ιερέα απέναντι στα παιδιά, την οποία σας περιέγραψα. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι πολλές φορές στις συζητήσεις τους κάναν λόγο για αυτές τις φήμες και για αυτά τα περιστατικά, τα οποία μετά τα είδαμε να τα περιγράφει ο 19χρονος στην κατάθεσή του στην Ασαέλα και φυσικά να τα επικυρώνει μετά και με τη δική του την κατάθεση και ο 17χρονος. Τέλος, να σας πω ότι ο 19χρονος και ο 17χρονος που κατέθεσαν στην αστυνομία στον ανηλίκων, πρώτα έγινε μία συζήτηση με την ψυχολόγο της υποδιεύθυνσης και μετά κάθισαν να του πάρουν την κατάθεση, αυτή την επτασέλιδη κατάθεση. Νομίζω ότι αναλυτικά είδαμε και στο βίντεο πριν από λίγο τι ακριβώς περιέγραψε, τι ακριβώς είπε. Πάντως, μήνα όσον ώρα σε ακούω, πρέπει να πω ότι άφωνοι οι πολίτες παρακολουθούν όλα αυτά, ακούνε νέους να καταγγέλνουν τον πατέρα Αντώνιο για παιδοφιλία κατά σύστημα, για σωματική κακοποίηση, για όλα αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ, να μην τα παραλαμβάνουμε, έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά μέχρι προχθές στη συνείδηση των πολιτών, της κοινωνίας για το έργο του, για την προσφορά του και έχει αποσπάσει ελληνικά και διεθνή βραβεία.
Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Σας ευχαριστήσουμε. Και γι' αυτό, Νίκο, λέμε ότι πρέπει ο εισαγγελέας να κινηθεί γρήγορα και άμεσα. Δεν έχει το περιθώριο του χρόνου. Έτσι είναι. Για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και να τη μάθουμε όχι κάζοντας, όχι διαβάζοντας καταθέσεις που διαραίουν, αλλά παρακολουθώντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για αυτές τις τόσο σοβαρές περιπτώσεις, όταν μιλούμε για κακοποίηση παιδιών. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Καραμίτρου. Πάμε στον Γιάννη Ρίγο, ο οποίος νωρίτερα, Γιάννη, καλησπέρα, συνομίλησες με τον ουσιώδη μάρτυρα που είδαμε στο ρεπορτάζ και είπε η Μίνα, είναι σήμερα 17 ετών. Είναι ο άνθρωπος που κατέθεσε Πέμπτη βράδυ στην αστυνομία και επιβεβαίωσε τα καταγγελόμενα για ασέλγεια σε βάρος του 19χρονου σήμερα στοιχείο. Τι σου είπε λοιπόν το παιδί αυτό? Νίκο, είναι γνωστά τα όσα έχει καταθέσει στις αρχές ο σήμερα 17χρονος. Αποκάλυψε όμως εμάς εδώ στο Open ποια ήταν η αντίδραση του ιερέα. Συγκεκριμένα λοιπόν ανέφερε ότι προσπάθησε να του δώσει αρκετά χρήματα την επόμενη κιόλας ημέρα, μετά από όλα όσα είχε δει, για να σιωπήσει και να μην πει τίποτα. Βλέπουμε άλλωστε και τη συγκεκριμένη κάρτα. Τι ακριβώς μας είπε? Μετά από όλα αυτά όσα είδα να γίνονται μέσα στο δωμάτιο αυτό της μάρτυρας, την επόμενη κιόλας ημέρα ο πατέρας Αντώνιος με πλησίασε και επιχείρησε να με χρηματίσει για να μην μιλήσω και να μην πω πουθενά όσα είχα δει. Συγκεκριμένα μου είχε πει ότι θα μου δώσει χιλιάδες ευρώ για να ξεχάσω όσα είδα. Αυτό που είδα πρέπει να γινόταν συστηματικά. Μάλιστα, το ίδιο βράδυ που τους είπα μέσα στο δωμάτιο, που τους είδα μέσα στο δωμάτιο, ο φίλος μου ήρθε και μου είπε τα πάντα, αλλά φοβόταν να μιλήσει. Χαίρομαι τελικά που μας άκουσε και βρήκε τώρα την δύναμη να τον καταγγείλει. Αυτά ήταν όσα μας ανέφερε εδώ αποκλειστικά στο Open ο 17χρονος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του. Που είδε την, και επειδή είναι πολύ σοβαρά και προστίθεται και αυτό το στοιχείο στην έρευνα της δικαιοσύνης και του εισαγγελέα, εγώ πραγματικά ελπίζω όλα αυτά να μην είναι αλήθεια. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, διότι είναι αδιανόητα για τον άνθρωπο, τον πατέρα Αντώνιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Ρίγο, και να δούμε και τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχει συνέχεια. Δεν είναι μόνο η ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Από τις 10 καταθέσεις και κυρίως του 19χρονου προκύπτουν καταγγελίες σε βάρος του πατέρα Αντώνιου και άλλων τριών στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου και για βαριά σωματική κακοποίηση μέχρι σε αιμορραγίες. Οι καταγγελίες που έφτασαν πριν από μήνες στα χέρια του συνηγόρου του πολίτη για την Κιβωτό του Κόσμου δεν μιλούσαν μόνο για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, αλλά και για άγριους ξυλοδαρμούς. Τα στόματα ανοίγουν και οι καταγγελίες σοκάρουν. Αυτοί οι δύο μεγάλωσαν στην Κιβωτό, ήταν χρόνια στην Κιβωτό και είναι δίπλα στον πάτερ. Εμένα συγκεκριμένα με είχε χτυπήσει για να παραδεχτώ ότι κάπνιζα. Ήμασταν στην αποθήκη τότε, είχε κλειδώσει την πόρτα. Και με είχε χτυπήσει 2-3 φαλιάρες. Στην κατάθεσή του, ο 19χρονος, ο οποίος καταγγέλει τον ιερέα για ασέλγια, αναφέρει ότι όταν τα παιδιά παραβίαζαν τους κανόνες, βρίσκονταν αντιμέτωπα με ομοί βία, με παρόντα μάλιστα κάποιες φορές τον πατέρα Αντώνιο. Όταν έφυγα από την Κιβωτό το 2022, έκοψαν από το σχολείο του στην Καλαμάτα 4 παιδιά. Εκεί για ένα μήνα τα είχαν κλειδωμένα σε δωμάτια και τα χτυπούσαν κάθε μέρα ενώπιον του πατέρα Αντώνιου. Καπνίζαμε και κάναμε κοπάνες. Οι περιγραφές των παιδιών συγκλονίζουν και σύμφωνα με τα λεγόμενά τους παραπέμπουν σε βασανιστήρια. Ένα παιδί μου είπε ότι τον έκαναν μπλε στο πρόσωπο από το ξύλο. Ο πατήρ Αντώνιος είπε: «Για φρεσκαρίστε του λίγο τη μνήμη», και άρχισαν να το χτυπάνε με ένα σίδερο στα καλάμια των ποδιών του μέχρι που μάτωσαν. Το ξύλο το έριχναν δύο τύποι από τη δομή. Δεν τίθεται σε διακινδύνευση η λειτουργία της δομής με τις πρόσφατες αποφάσεις και του Υπουργείου Απασχόλησης και του Υπουργείου Οικονομικών. Και οι καταγγελίες αυτές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι χωρίς κολυσιεργία, χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατό από τις διοκτικές αλλά και από τις εισαγγελικές αρχές. Ξύλο, πολύμινες τιμωρίες, απομόνωση ακόμα και εκμετάλλευση καταγγέλνουν παιδιά που μεγάλωσαν στις δομές της Κιβωτού. Περιγραφές που κόβουν την ανάσα και δύσκολα σβήνονται από τη μνήμη. Πήραν την πορεία να είμαι κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο σχεδόν όλο το καλοκαίρι και η μόνη έξοδος που έκανα από εκεί ήταν κάποιες συγκεκριμένες ώρες, τηρούσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και το οποίο αυτό ήταν μόνο δουλειές. Μέσα σε ιδρύματα, μέσα στους τέσσερις τείχους ενός σπιτιού. Και πολύ παρέμενε έκανε. Κρυφό και κανείς δεν το κατήγγειλε. Η πολιτεία έπρεπε να αναπτύξει, αν θέλετε. Αφήναμε αυτά τα παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο σε τόσες δομές και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Την ίδια ώρα οι υπεύθυνοι των δομών δηλώνουν άγνοια ακόμα και για τη δομή του Βόλου, όπου η καταγγελία ενός εργαζόμενου για κακοποιητική συμπεριφορά συναδέλφων του οδήγησε στην απόλυση του ίδιου. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από την εισαγγελία ούτε από την αστυνομία. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από εσάς. Εμείς εδώ συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά όπως την κάναμε. Δεν αποκλείεται τα στόματα να ανοίξουν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο ακόμα παιδιά της δομής που φέρεται να γνώριζαν για την ασέλγεια σε βάρος του 19χρονου.
Και το θέμα είναι μείζον. Μαζί μας και η Σοφία Φασουλάκη, γιατί αύριο, Σοφία, καλησπέρα, συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση αυτή. Διότι ένα ζήτημα είναι η δικαιοσύνη να ρίξει φως και να βρεθεί αν υπάρχει, αν έχουν διαπραχθεί κακουργήματα όπως αυτά που περιγράφονται. Και το άλλο, υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν παιδιά στη δομή που τώρα μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στα social media και μπορούν να έχουν μπροστά τους και τον πατέρα Αντώνιο και άλλους που ενδέχεται να ενέχονται σε κακουργηματικές πράξεις. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Ακριβώς, Νίκο, και να τους βλέπουν δίπλα τους, να τους βλέπουν στις δομές όπου φιλοξενούνται. Τα παιδιά σήμερα βλέπουν τηλεόραση, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, σερφάρουν στο διαδίκτυο και μαθαίνουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψει τώρα το βλέμμα η κυβέρνηση. Αυτό θα επιχειρήσει να κάνει αύριο στην έκτακτη σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού, των στενών του συνεργατών και της Δόμνας Μιχαηλίδου. Ποιο θα είναι από εδώ και πέρα το πλαίσιο λειτουργίας στην Κιβωτό του κόσμου, ώστε να μην πιεστούν, να μην στρεσαριστούν περαιτέρω αυτά τα παιδιά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό θα προσπαθήσουν αύριο να δουν σε αυτή τη σύσκεψη, Νίκο, πώς μπορεί να παρέμβει η πολιτεία στη λειτουργία της δομής μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη, που όπως πολύ σωστά είπατε με τη Μίνα, αυτό θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και μια λεπτή ισορροπία και να ληφθούν άμεσα μέτρα και να μην παραβιαστεί το τεκμήριο της αθωότητας, Σοφία. Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια πολύ λεπτή ισορροπία. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτικός μηχανισμός, εάν τελικά προσθεθεί, μπει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, αυτός πιθανολογείται ότι θα είναι από περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς, έως ότου λήξει αυτή η υπόθεση, έστω σε αυτό το πλαίσιο που βρίσκεται τώρα της προκαταρκτικής. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι δεν πρόκειται να διακοπεί η χρηματοδότηση της Κιβωτού. Υπάρχουν πολλά παιδιά που σήμερα έχουν ανάγκη από την Κιβωτό, τη στέγαση, την τροφή τους, τα μαθήματά τους. Δεν μπορούν να πεταχτούν αυτά τα παιδιά στον δρόμο. Και βέβαια τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να εξαχθούν, Νίκο, βιαστικά συμπεράσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχουν και καταθέσεις των παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ερευνηθούν πολύ γρήγορα, να μην υπάρξουν καταδίκες πριν την ώρα τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα παιδιά θα πρέπει να προστατευτούν. Και να επανεξεταστεί ενδεχομένως το πλαίσιο ελέγχων σε αυτές τις δομές, ειδικά τις μη κρατικές δομές, διότι στην περίπτωση αυτή, αν συνέβαιναν όλα αυτά τόσα χρόνια, δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Όπου φαίνεται ότι ο έλεγχος ήταν ατελής. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία Φασουλάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς ο Ερντογάν πάτησε το κουμπί για επέμβαση στη Συρία, για αεροπορικές επιδρομές, μαζί με τον ΑΚΑΡ, μάλιστα είχαν και κάμερα, θα το δούμε. Ξεκίνησαν επιβεβαιώνοντας όσους έλεγαν ότι προηγούμενη Κυριακή η τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης έστρωνε χαλή στην Τουρκία ακριβώς να απαντήσει σε αντίπεινα μια επίθεση που χρέωσε στους Κούρδους. Πάνω από 30 οι νεκροί και μήνυμα Τσαβούσογλου που θα δούμε, που πολλοί ερμηνεύουν ως μήνυμα και στην Ελλάδα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Ερντογάν και ΑΚΑΡ πάτησαν το κουμπί για τη στρατιωτική επιχείρηση Γαμψό Ξύφος της Τουρκίας εναντίον κουρδικών στόχων, κυρίως στο Κομπάνι, το σύμβολο της αντίστασης κατά του Ισλαμικού κράτους. Yarısına itibaren Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat bildiğiniz gibi, sizin içinde olduğunuz gibi hassas bir şekilde planlandı ve çok şükür başarılı bir şekilde de icra edildi. Για ώρα ο Χουλουσία ΑΚΑΡ που διέταξε την επίθεση από το κέντρο επιχειρήσεων ανέβαζε στο λογαριασμό του στο Twitter το μήνυμα πως ήρθε η ώρα του λογαριασμού μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους. Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβίας. Δεκάδες Κούρδοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Άγκυρα ως αντίπεινα για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή το PKK είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση του με επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με την Άγκυρα, χτυπήθηκαν καταφύγια, σύραγγες και αποθήκες πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου των Κούρδων, και ο ΑΚΑΡ έδωσε συγχαρητήρια στους πιλότους των τουρκικών μαχητικών. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές. This comes exactly one week following those terror strikes in the heart of Istanbul on Istiklal Street that are believed to have been carried out by the PKK
terror organization. Σε ανταπόκριση από τον Τιγιάρπα, κύριο ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης της Τουρκίας, τονίζει ότι στο στόχαστρο της Τουρκίας μπαίνουν Κούρδοι που επί χρόνια στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. There were also attacks reported near the Turkey, Syria, the Turkey-Syria border. These are all places where the YPG and PKK terror group have been base for the last several years with support from the United States. Η Άγκυρα εξαπέλυσε τις αεροπορικές επιθέσεις παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους με μια τέτοια επιχείρηση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της Ουάσιγκτον. Οι πανηγυρισμοί των Τούρκων αξιωματούχων έκλεισαν με ένα tweet του Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου, ο οποίος υπενθυμίζει την απειλή που έχει επανειλημμένως εκτοξεύσει ο Ταγί Περντογάν εναντίον της Ελλάδος. Θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Είναι η ώρα του λογαριασμού, είπε ο Τσαβούσογλου. Μαρία Ζαχαράκη, καλησπέρα. Και αυτό ακριβώς το tweet του Τσαβούσογλου είναι που εκλαμβάνεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως μήνυμα, ότι, ως συμπέρασμα ότι η Συρία είναι μήνυμα και για την Ελλάδα. Τελικά, μια νύχτα ξαφνικά, η Τουρκία πήγε στη Συρία. Παρότι τελευταία το έλεγε για την Ελλάδα, αλλά βέβαια δεν αποκλείεται να έρθει και στην Ελλάδα μετά. Τουλάχιστον έτσι φρόντισαν να διαμηνύσουν κάποιοι εδώ στην Τουρκία εννοώ. Έσπευσαν λοιπόν να πούν και πιο ευθέως ότι η επιχείρηση στη Συρία αποτελεί μήνυμα στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα θα είναι μια μπουκιά ουσιαστικά για την Τουρκία. Γιατί η σημερινή επιχείρηση κατά των Κούρδων περιλάμβανε μια περιοχή, όπως λένε, ίση με την Ελλάδα, 123.000 χιλιόμετρα. Εχμές άφησαν όχι μόνο αναλυτές τουρκικά ΜΜΕ εδώ, άφησε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, ο οποίος είπε ότι δείχνει σε όλο τον κόσμο αυτό που έγινε σήμερα, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτούς που στρέφουν το βλέμμα τους κατά της χώρας μας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έτσι ανέφερε. Τώρα, αλλά προφανώς η Ελλάδα δεν είναι Συρία. Πέραν του ότι είναι ζήτημα ότι έχει βομβαρδίσει 90 περιοχές, έχουμε πάνω από 30 νεκρούς. Μια ανεξάρτητη χώρα η Τουρκία. Και ακόμα οι Αμερικανοί κοιμούνται, οι Ρώσοι δεν έχουν μιλήσει. Δεύτερον, προφανώς η Ελλάδα δεν είναι Συρία. Όχι ότι η Συρία είναι, το ξαναλέω, μια ανεξάρτητη χώρα. Είναι αδύνατο, αδιανόητο να διατυπώνω τέτοιοι συνειρμοί. Ότι οι βομβαρδισμοί κατά των Κούρδων στη Συρία μπορούν να είναι προάγγελος κάποιας αντίστοιχης επιδρομής στην Ελλάδα. Αδιανόητο, Μαρία. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουν μιλήσει, Νίκο, όπως είπες, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και επισήμως διαψεύδεται, σημαίνει ότι έδωσαν και οι δύο αυτές υπερδυνάμεις το πράσινο φως στην Τουρκία. Λένε ότι το σχεδίαζε καιρό η Τουρκία, δεν έχει να κάνει με την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, απλά βρέθηκε η κατάλληλη συγκυρία για να γίνει τώρα η επιχείρηση. Λένε λοιπόν ότι δόθηκαν και πάρθηκαν ανταλλάγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τα στραβά μάτια για να πάρουν το ναι του Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία έδωσε την άδεια στην Τουρκία για τον εναέριο χώρο στη Βόρεια Συρία για να ξεπληρώσει τις καλές μεσολαβητικές προσπάθειες. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, Μαρία Ζαχαράκη, συζητείται πολύ μια χειραψία στο Μουντιάλ. Εδώ πάρα πολύ η φωτογραφία που δείχνει Ερντογάν Σίση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Με τον Αιγύπτιο πρόεδρο είναι χαρακτηριστική. Νίκο, σφίξιμο χεριών, χαμόγελα, σαν να μην έχει προηγηθεί τίποτα, σαν να μην έχει υποθεί τίποτα. Και από πάνω τους ο κουμπάρος, ο εμμύρης του Κατάρ, που έκανε και το μυστικό συνοικέσιο. Τρίμπλα λοιπόν Ερντογάν σε μια παγκόσμια ποδοσφαιρική οργάνωση στην τελετή έναρξης σήμερα του Μουντιάλ στο Κατάρ. Με μέσο, όπως λένε τον εμμύρη του Κατάρ, να προσεγγίζει, χρησιμοποιεί ως μέσο Ερντογάν τον εμμύρη για να προσεγγίσει χώρες δύσκολες. Γιατί έχει σημασία, Μαρία, αυτή η φωτογραφία να το εξηγήσουμε, διότι ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει σταματάμε το διάλογο με την Τουρκία και είχε σταματήσει κάθε επαφή Καΐρου Άγκυρας. Άρα αυτό φαίνεται, να δούμε, το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν προς το παρόν επικοινωνιακά, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ζαχαράκη, και να δούμε ένα απόσπασμα από τα ρεπορτάζ που μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τις επιδρομές τουρκικές στη Συρία και πώς αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν προάγγελο αντίστοιχης επιδρομής, μήνυμα στην Ελλάδα. Yani, Yunanistan'a çok net bir mesajı var burada. Ben açıkçası öyle okuyorum. Gerek milli mühimmatla, Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu mühimmatla gerekse bu kadar geniş bir hava sahasını kapsayacak şekilde
yapılmış olan harekatla. Yani bu harekat alanına baktığınız zaman yani Yunanistan kadar... Οι απαντήσεις στην Τουρκία ήρθαν πάντως από την Αθήνα με τον Νίκο Δένδια να χαρακτηρίζει την Τουρκία διεθνή ταραξία και να κατηγορεί τον Ερντογάν ότι βαδίζει στα χνάρια του Πούτιν. Ενώ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Φλόρος, προειδοποίησε ότι όποιος κάνει το λάθος να έρθει νύχτα θα αντιμετωπίσει νέο μαραθώνα ή νέα Σαλαμίνα. Ταραξία της περιοχής χαρακτήρισε την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος μιλώντας σε διεθνές φόρουμ στο Μπαχρέιν, αποδόμησε τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, ταυτίζοντας τον Ερντογάν με τον Πούτιν. The Russian invasion of Ukraine was successful. What would do you think would stop President Erdogan imitating it? Or what would stop other authoritarian rulers imitating the example? Turkey acts as a disruptor. Turkey does not accept international law, does not accept international law of the sea. Is a NATO member country, does not impose any sanction of Russia. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να βάλει φρένο στα σχέδια της Άγκυρας στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας ως ενεργούμενο την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης. Delimits sea zones with the so-called government of Libya against international law, ignoring that islands have all rights as the mainland, as if Greece would delimiting the central Mediterranean with Tunisia. Ignoring the presence of Italy. Την ίδια ώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη ελληνοκυπριακή άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και της Κύπρου. Την ερχόμενη Τρίτη, Αθήνα και Κάιρο ετοιμάζονται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την οριοθέτηση ζωνών έρευνας και διάσωσης στις περιοχές δικαιοδοσίας τους στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας, το οποίο κανένας δεν μπορεί ούτε να γνωρίσει ούτε να αμφισβητήσει. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο είναι έολο. Δεν μπορεί να αντιτεθεί και να αντιπαρατεθεί σε μια νόμιμη καθόλου συμφωνία μεταξύ δύο κρατών όπως είναι η Ελλάδα και η Αίγυπτος. Να περιμένουμε πάντως κάποιες αντιδράσεις από την Τουρκία. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, η οποία δεν αποκλείεται να επιχειρήσει το επόμενο διάστημα έρευνες για υδρογονάνθρακες στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές, πιο έτοιμες και πιο αποτρεπτικές από ποτέ, διαμηνύει ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη, όποιος και αν μας απειλήσει, όποιος και αν αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα και αν επιλέξει να το κάνει. Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει, να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731. Και είμαι βέβαιος ότι τα ελληνικά όπλα θα δοξαστούν ακόμα μία φορά. Η πιο σαφής απάντηση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γεωργία Καρατζιώτη, καλησπέρα, στις τουρκικές απειλές και με το βλέμμα στη Λιβύη. Έτσι, ναι, Νίκο, το μήνυμα που έστειλε ο στρατηγός Φλόρος, ότι όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει, να ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του ένα νέο μαραθώνα, αν και έγινε με αφορμή τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων, τη χρονική στιγμή που έγινε δεν είναι καθόλου τυχαίο. Καθώς μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο, με στρατιωτικές πηγές να εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται η Τουρκία να επιχειρήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Η Ελλάδα, Νίκο, είναι αποφασισμένη να βάλει φρένο στα σχέδια της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και όπως όλα δείχνουν, αυτή τη φορά δεν θα το κάνει μόνη. Καθώς θα έχει στο πλευρό της και την Αίγυπτο. Την Τρίτη, όπως είπαμε, Αθήνα και Κάιρο ετοιμάζονται να υπογράψουν μια στρατιωτική συμφωνία με μεγάλη πολιτική βαρύτητα, με την οποία θα κλειδώσουν την περιοχή της Αόστους για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ενώ παράλληλα, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη ελληνοαιγυπτιακή άσκηση Μέδουσα 12, η οποία κάνει σαφές στην Τουρκία και σε στρατιωτικό επίπεδο ότι Αθήνα και Κάιρο δεν θα χαρίσουν κυριαρχικά τους δικαιώματα στην περιοχή. Να σας ευχαριστήσουμε, Γεωργία Καρατζιώτη, και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα, καθώς στις τελευταίες ώρες έχουμε ένα θρίλερ πάλι με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Βομβαρδισμοί, Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται, ενώ η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προειδοποιεί και τις δύο πλευρές ότι παίζουν με τη φωτιά. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δέχεται επίθεση. Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας που ελέγχει το εργοστάσιο κατηγορεί το Κίεβο πως βομβαρδίζει τις εγκαταστάσεις από χθες το βράδυ. Κιεβικό ρεζίμ δεν прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας ζητά να σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί, προειδοποιώντας Κίεβο και Μόσχα πως παίζουν με τη φωτιά.
Την ώρα που οι μάχες μένονται στα ανατολικά στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ, εκατομμύρια Ουκρανοί έρχονται αντιμέτωποι με το ψύχος. Το 50% των ενεργειακών υποδομών έχουν καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στην Οδυσσό, εστιατόρια λειτουργούν με γεννήτριες για τους κατοίκους. Или у вас есть дома? Ну, третьи сутки. Ну, включали на 2 часа вот сегодня. Найбільше проблем з електрикою. Київ і область, Одеса і область, Харків і область. Ο Ουκρανός πρόεδρος όμως αρνείται να καθίσει προς το παρόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά τις εκκλήσεις από τη Δύση. Ο σύμβουλος του Ζελένσκι λέει ότι τώρα η διαπραγμάτευση θα ισοδυναμούσε με παράδοση. Όταν έχεις την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, είναι λίγο περίεργο να λαμβάνεις προτάσεις του είδους «Ούτως ή άλλως δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα μέσω της στρατιωτικής οδού, διεξάγεται διαπραγματεύσεις». Russia is now looking for a short truce. A respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιλέγει τη βία και τον πόλεμο για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Putin's invasion has caused the worst crisis in American security since the end of the Second World War. Η Ουκρανία ζητά στρατιωτική βοήθεια από το ΝΑΤΟ και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, που επισκέφθηκε το Κίεβο, προσφέρει ένα νέο στρατιωτικό πακέτο στο Ζελένσκι. Ας κρατήσουμε από αυτό που είδαμε και το θρίλερ που θα έχουμε νεότερα της Ζαπορίζια με τον Θανάση Αυγερινό στη Μόσχα και την Αδαμαντία Λιόλιου, αλλά και αυτό που είπε το δεξιγέρι του Ζελένσκι, ο Ποντόλιακ, που ουσιαστικά έδειξε τη Δύση ότι τους πιέζει για διάλογο και λέει όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Τώρα πάμε στην Αδαμαντία, καταρχήν να δούμε, Αδαμαντία, τι λέει το Κίεβο για τη Ζαπορίζια. Για τους βομβαρδισμούς εκεί και για τις προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας για παιχνίδι με τη φωτιά στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Η Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Energoatom που ασχολείται με τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία δείχνει τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα χτυπήματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Μιλά και ίδια για 12 χτυπήματα τα οποία έγιναν σήμερα το πρωί και χθες αργά το βράδυ από τις ρωσικές δυνάμεις. Από τα χτυπήματα αυτά και τις επιθέσεις προκλήθηκαν, όπως λέει, ζημιές στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Μάλιστα, για ακόμη μία φορά η εταιρεία Energoatom απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, ο ρωσικός να αποχωρήσει, να αποσυρθεί από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου και μάλιστα ανακοινώνει ότι τον Ιανουάριο του 2023 θα έχουμε μια διεθνή σύσκεψη για την πυρηνική ασφάλεια. Βλέπουμε αναλόγως πώς θα είναι φυσικά η κατάσταση μέχρι τότε. Αυτό που έχει αξία, Νίκο, όμως να σταθούμε είναι και το συγκεκριμένο βίντεο με το οποίο έχουμε ασχοληθεί τις προηγούμενες ημέρες που δίνει στη δημοσιότητα η Ρωσία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνονται σύμφωνα με τη Μόσχα ουκρανικές δυνάμεις να εκτελούν, σύμφωνα με όσο ισχυρίζεται η Μόσχα, τους Ρώσους εχμαλώτους στην προσπάθειά τους να παραδοθούν. Είναι η εικόνα που βλέπουμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Η ουκρανική πλευρά και πιο συγκεκριμένα η Όλγα Στεφανίσινα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, από ένα φόρουμ για την ασφάλεια, είπε ότι είναι απίθανο να πρόκειται για τους ισχυρισμούς αυτούς της Ρωσίας, ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν όσα λέει. Μάλιστα, είναι διατεθειμένη η Ουκρανία να προβεί σε έρευνα το συγκεκριμένο βίντεο και ως προς την διερεύνηση από τον ΟΗΕ δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς είναι ένα βίντεο αμφιλεγόμενο. Αδαμαντία Λιόλου, σε ευχαριστώ. Πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Ευγερινό, γιατί το έχουμε ξαναδεί, Θανάση, το ίδιο έργο, να χτυπούν τη Ζαπορίζια, να αλληλοκατηγορούνται Ρωσία και Ουκρανία. Πάντως κάποια στιγμή θα γίνει το ατύχημα. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα μάλλον από τη Μόσχα, που καταγγέλει τη χειρότερη επίθεση εναντίον του πυρηνικού σταθμού στο Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο. Ρωσόφωνοι και ρωσικές επίσημες αρχές μιλούν για 20 χτυπήματα, πολλά από αυτά τη νύχτα. Και βέβαια έδωσαν στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο που πρώτος ανέβασε στο λογαριασμό του ο Ραμζάν Καντήροφ, επικεφαλής της Τσετσενίας, όπου φαίνεται. Είναι αυτό, αυτό που βλέπουμε τώρα, Θανάση. Φαίνεται ολοκάθαρο ότι τα απευθείας χτυπήματα στρέφονται εναντίον κτηρίων του σταθμού, αλλά και ότι η ρωσική φρουρά που καταγράφει αυτά τα πλάνα υποχρεώνεται να κρύβεται για να μην δεχθεί τα πυρά αυτά. Κατά τη Μόσχα, οι ισχυρισμοί του Κιέβου ότι η Ρωσία στρέφει τα πυρά της εναντίον της δικής της φρουράς σε μια περιοχή που έχει απολύτως υπό τον έλεγχο της είναι παρανοϊκοί ισχυρισμοί και συνέχεια της γνωστής τακτικής της μονίμου εποδού Δύσης και Κιέβου, ότι η Ρωσία τα κάνει όλα, ανατινάζει τους αγωγούς της, χτυπά ακόμη και στο έδαφος της, μια λογική που, όπως λένε Ρώσοι σχολιαστές, χάλασε μόνο στην πρόσφατη υπόθεση των πυράβλων που έπεσαν στην Πολωνία, αν και αρχικώς είχαν πάλι κατηγορηθεί οι Ρώσοι. Τώρα, ανεξάρτητα από αυτό, είχαμε νωρίτερα συναγερμό για μεγάλη φωτιά στη Μόσχα, με αναφορές για εκρήξεις. Μπορούμε να δούμε και εικόνες, εκρήξεις και παγιδευμένους.
Υπάρχουν δύο τέτοια περιστατικά. Είναι μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας. Μέχρι στιγμής δεν μιλούν για θύματα. Φαίνεται ότι όλοι έχουν απεγκλωβιστεί. Ήταν μια μεγάλη αποθήκη ανθέων. Αλλά φαίνεται πως υπάρχουν παρόμοιες περίεργες εκρήξεις και σε έναν αγωγό έξω από την Αγία Πετρούπολη, στην περιφέρεια του Λένιγκραντ. Είναι αγωγός φυσικού αερίου που δείχνει να ανατινάζεται. Λένε ότι είναι από τεχνική, τεχνικό σφάλμα το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει περίεργο, δηλαδή υπολογούν ότι μπορεί να υπάρχουν δολιοφθορείς, ενδεχομένως συνεργαζόμενοι με το Κίεβο. Πάντως η Μόσχα επισήμως κάλεσε και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να πάρουν θέση για αυτή την ιστορία με την ψυχρό δολοφονία, όπως επιμένει, να λέει, τουλάχιστον 10 Ρώσων εχμαλώτων στο Λουγκάνσκ. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Αυγερινό και στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα αναρτώνται οι νέες τιμές του ρεύματος για το μήνα Δεκέμβριο και μέσα στα επόμενα 24 ώρες θα ξέρουμε και τις νέες επιδοτήσεις. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Φόσκολου θα δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, λοιπόν, τι αλλάζει για τους πολίτες για ρεύμα αέριο και τι συμφέρει από εδώ και στο εξής. Θέρμανση με ρεύμα, με πετρέλαιο ή με αέριο. Από ανατροπή σε ανατροπή πάει φέτος το κόστος θέρμανσης, καθώς πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα αλλάζουν λιανικές τιμές ανάλογα με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές πάντως βάζουν προς το παρόν πετρέλαιο θέρμανσης με τον πιτόνι. Σε σχέση με πέρσι, βλέπουμε όλο και λιγότερο κόσμο να βάζει μεγαλύτερες ποσότητες. Δηλαδή, έρχονται με τον πιτονάκι 10-15 ευρώ. Ίσα-ίσα να βγάζουν 1-2 μέρες. Διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, μέτρια θερμομονωμένο, χρειάζεται 150 λίτρα το μήνα πετρέλαιο θέρμανσης. Το κόστος, με τη σημερινή τιμή στα 1,278 ευρώ το λίτρο, διαμορφώνεται στα 192 ευρώ για τον Δεκέμβριο. Βάλετε πετρέλαιο για φέτος το χειμώνα? Όχι, δεν έχουμε βάλει ακόμη. Για ποιο λόγο? Για οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Για οικονομική στενότητα. Θα ακόμη βάλετε λιγότερο φέτος? Σαφώς. Είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή από ό,τι ήταν πέρυσι. Πιο πολύ για το αέριο φοβόμαστε. Παρά για το ρεύμα. Το ίδιο διαμέρισμα, αν θερμαίνεται με φυσικό αέριο, χρειάζεται 1.583 κιλοβατόρες το μήνα και με τη σημερινή τιμή του φυσικού αερίου στα 0,13 ευρώ ανά κιλοβατόρα, το κόστος διαμορφώνεται στα 213 ευρώ. Οι αναλυτές, ωστόσο, προεξοφλούν άνοδο της τιμής του αερίου τους επόμενους μήνες. Τον Δεκέμβριο βλέπω να υπάρχει μία άνοδο στη τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αερίου, διότι όσο μπαίνουμε στο χειμώνα, η στατιστική των τιμών δείχνει αύξηση. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σήμερα το βράδυ τις λιανικές τιμές Δεκεμβρίου, οι οποίες αναμένονται χαμηλότερα από τον Νοέμβριο. Η θέρμανση είναι που καίει τον κόσμο περισσότερο. Εφόσον οι λιανικές μένουν στα ίδια επίπεδα με τον Νοέμβριο, διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα θα χρειαστεί 198 ευρώ για θέρμανση το Δεκέμβριο, αν έχει κλιματιστικά τελευταίας γενιάς. Αν όμως τα κλιματιστικά είναι παλαιότερα, το κόστος ανεβαίνει στα 284 ευρώ το μήνα, ενώ με ηλεκτρικά σώματα και θερμάστρες εκτοξεύεται στα 389 ευρώ το μήνα. Προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ. Δηλαδή, το θερμοσύμφωνο μην το ανάβουμε τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ μόνο λίγες συσκευές. Οι κρατικές επιδοτήσεις για τα τιμολόγια Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι μαζί μας ο Γιάννης Φόσκολος. Αύριο κατά τη διάρκεια του Βουλίου Προϋπολογισμός, η ώρα της αλήθειας, για να δούμε τι επιπλέον μπορούμε να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Από πλευράς ενισχύσεων εννοώ, Γιάννη. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παραδίδει στη Βουλή τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εκεί λοιπόν, όπως είπες, θα είναι η ώρα της αλήθειας. Θα δούμε όλα τα δεδομένα και ό,τι περιμένει το οικονομικό επιτελείο και για το 2022, τι εκτιμά, δηλαδή πώς κλείνει το 2022. Τι μένει στην άκρη, έτσι, και για το 2023. Εκεί λοιπόν, στον κρατικό προϋπολογισμό υπάρχει ένας κουμπαράς, ένα ειδικό αποθεματικό ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ καταρχήν, ο οποίος θα κατευθυνθεί καταρχήν για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Θα κατευθυνθούν κονδύλια από αυτό το κουμπαράκι, από άλλα κονδύλια που θα προσθεθούν, σε νέα μέτρα στήριξης για το 2023. Γιατί χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης, Νίκο? Διότι έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος θα κυμανθεί κοντά στο 5% το 2023 και αυτό το 5% θα έρθει να κάτσει σε ένα 10%, διότι τόσο θα εκτιμάει ο προϋπολογισμός ότι θα κλείσει ο πληθωρισμός του 2022. Ποια είναι λοιπόν τα σενάρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πρακτικά στο τραπέζι? Πάμε να τα δούμε, ναι. Πρακτικά πάμε να τα δούμε. Η μεγάλη ανησυχία είναι τα τρόφιμα, είναι στο ράφι. Εκεί λοιπόν ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι θα έχουμε ένα καινούριο food pass, μια επιταγή ακρίβειας όπως αυτή που θα δοθεί το Δεκέμβριο. Θα γραφτεί ο Θόδωρος Κυλακάκης εδώ στο Όπεν. Έτσι, ναι. Όπως αυτή που θα δοθεί το Δεκέμβριο, ωστόσο είναι μια νέα ενίσχυση για το 2023. Και το δεύτερο.
Το δεύτερο λοιπόν είναι ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό? Διότι όπως έχουμε πει, αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, των στεγαστικών, των επιχειρηματικών, διότι αυξάνονται τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν στέλνει το βλέμμα του το οικονομικό επιτελείο για να μην δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, διότι έχουμε πει και εδώ από το Open ότι υπάρχει καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι στην Ελλάδα υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Άρα, με βάση αυτό που αποκαλύπτει σήμερα η Real News, υπάρχει σχέδιο στο πρωτοσέλιδό της, σχέδιο μηνιαίας επιδότησης στεγαστικών δανείων που έχουν ληφθεί με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο γέφυρα επί της ουσίας, το οποίο θα έρθει να επιδοτεί με εισοδηματικά κριτήρια, όχι όλους τους δανειολήπτες, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια δανειολήπτες ευάλωτους και κυρίως θα επιδοτεί την αύξηση που θα προκύπτει από την αλλαγή του επιτοκίου βάσει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι ώστε το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου να παραμείνει σταθερό και να μην έχουμε χειρότερα μέσα στο 2020. Για μια-δύο δόσεις παραπάνω. Σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Φόσκολε, το χρόνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο που έχει ανάψει νέες φωτιές. Ο νέος κύκλος δημοσιευμάτων για τις παρακολουθήσεις, για κοινό σύστημα του παράνομου λογισμικού Predator με την ΕΕΠ και για παρακολούθηση με αυτό το κοινό σύστημα και του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και του επικεφαλής των εξοπλισμών και άλλων προσώπων. Νέος κύρος λοιπόν πολιτική σύγκρουση, με την κυβέρνηση να μιλά για μυθεύματα και τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά, καλώντας την κυβέρνηση να μιλήσει επί του συγκεκριμένου. Νέα δεδομένα φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα για τις υποκλοπές, προκαλώντας αναταράξεις σε πολιτικό επίπεδο, ενώ βάζει φωτιές στη δικαστική έρευνα. Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων Βήμα και Ντοκουμέντο επιμένουν ότι το Predator λειτουργούσε συμπληρωματικά με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ στα γραφεία της υπηρεσίας στην Αγία Παρασκευή, με εμπλεκόμενους 5 αστυνομικούς και μια γυναίκα αστυνομικό επικεφαλής. Η γυναίκα φέρεται ότι ήταν εκείνη που έβαλε την υπογραφή της στη νόμιμη παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Με την καλπάζουσα φαντασία, με τις φήμες και κυρίως με τη φαντασία η οποία διαπρέπει στο σκοτάδι, γιατί στο φως ξέρει τη φαντασία ζορίζεται, δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του κυριακάτικου τύπου είναι τόσο αστεία που ούτε λίγο ούτε πολύ μας καλεί να εκφράσουμε και τη συμπαράστασή μας στον κακόμοιρο πρωθυπουργό μας, που ο ίδιος ήταν στόχος παρακολουθήσεων. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο υποστηρίζει ότι παρακολουθήθηκαν ταυτόχρονα με το κακόβουλο λογισμικό και με την ΕΕΠ 5 ακόμα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο νυν υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ενώ χαρακτηρίζει την εταιρεία Intellexa εταιρεία κατασκοπίας στο πρότυπο των μυστικών εταιριών του Ισραήλ. Αποδεικνύεται περίτρανα από τα ρεπορτάζ αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι το Predator χρησιμοποιείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πίσω λοιπόν από αυτό το συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος υπήρχε ένα ισχυρά οργανωμένο παρακράτος. Βαθιά γελασμένοι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζουν ότι θα ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού με το νέο νομοθετικό κατασκεύασμα που επιβεβαιώνει το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Όποιος έστρεψε τα μάτια της πατρίδας σε κομματικούς αντιπάλους και όχι στους εχθρούς του έθνους, έχει διαπράξει εθνικό έγκλημα. Το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, η οποία με δύο εισαγγελείς ψάχνει φως στην άκρη του τούνελ των συμβάσεων, προκειμένου να διαπιστώσει αν πράγματι πίσω από τις συμβάσεις της ΕΕΠ για αγορά συστήματος νόμων συνακροάσεων κρύβεται σύμβαση με το Predator ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης τώρα, που είναι στο έλεος του χιονιά, με το χιόνι να ξεπερνά τα 2 μέτρα σε κάποιες περιοχές, όπου λέγεται ότι δεν έχει πέσει περισσότερο χιόνι στην ιστορία μέσα σε 24 ώρες. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει. Με το θερμόμετρο να δείχνει μείον 8 βαθμούς Κελσίου, ολόκληρες συνοικίες στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης έχουν θαυτεί στο χιόνι. Εκείνοι που θα τολμήσουν να βγουν δίνουν μάχη για να καθαρίσουν ακόμη και λίγα μέτρα στις εισόδους των σπιτιών τους. Δυσκολεύονται και τα χιονιστικά. This is crazy. Let's see about 50 feet. I didn't think we were going to get this much snow. It's definitely a little heavier than I was expecting it to be. Abandoned cars, neighborhoods still unreachable, and this bowling alley's roof caved in. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοθύελλας. Στις άκρες των δρόμων τα χιονιστικά στηβάζουν βουνά από χιόνι. Οι κάτοικοι λένε πως δεν έχουν ζήσει κάτι παρόμοιο. Η χιονόπτωση σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο Μπάφαλο. At least 77 inches of snow reported in Orchard Park, New York alone,
with an estimated 66 inches in just 24 hours, marking a New York State all-time record. We are hauling snow because so much snow has fallen. There's really no place to put it now. Unfortunately, it looks like more snow is coming. Δεκάδες είναι τα τροχαία ατυχήματα. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην παίρνουν τα οχήματά τους, ακόμη και αν οι δημοτικές αρχές έχουν καθαρίσει τους δρόμους. Slick roads, whiteout conditions leading to this pileup. At least 20 cars involved, including a Michigan State Police SUV. Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάφαλο και 8 εκατομμύρια Αμερικανοί σε 6 πολιτείες βρίσκονται στο πέρασμα της χιονοθύελλας. Parts of Wisconsin and Michigan seeing more than 2 feet of snow as Buffalo digs out from a snowstorm that isn't done yet. Πάμε κυρίες και κύριοι από την Νέα Υόρκη στο Κολοράντο να συναντήσουμε την Χριστίνη Ιορδανίδου, η οποία θα μας ενημερώσει για μακελιό σε κλαμπ με πολλά θύματα. Συναγερμό σήμανε στο Κολοράντο, στις αρχές του Κολοράντο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, μπήκε σε γκέι κλαμπ και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους, τραυματίζοντας άλλους 18, Νίκο. Έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, το όνομά του είναι Άντρες Ουλή, 22 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Να πούμε ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για κάποιους ανθρώπους που ηρωικά προσπάθησαν να τον σταματήσουν και σώσαν πολλούς ανθρώπους, σώθηκαν ζωές χάρη σε αυτούς τους ήρωες. Όπως τους ονόμασε. Και ο κυβερνήτης του Κολοράντο, που είναι ομοφυλόφιλος και αυτή η επίθεση έγινε μέσα σε γκέι κλαμπ, έκανε και αυτός δηλώσεις και έκανε λόγο για γενναίους πολίτες που κατάφεραν να σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο και τουλάχιστον σώθηκαν κάποιοι. Βεβαίως χάθηκαν 5 ζωές, Νίκο. Κριστίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστούμε. Από το Κολοράντο στο Las Vegas, εκεί βρέθηκαν για πρώτη φορά οι ισχυροί Ρεπουμπλικάνοι μετά το στραπάτσο τους στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια χλιαρή υποδοχή, δεν ανέλαβε την ευθύνη. Απέναντί του είχε τον Ρον Ντεσάντις, το νέο ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικάνων, το 44χρονο κυβερνήτη της Φλόριντα. Ladies and gentlemen, 45th President of the United States, Donald J. Trump. Μάλλον χλιαρή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι παρευρισκόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριο Ρεπουμπλικανών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος έστειλε το μήνυμά του μέσω βιντεοκλήσης. We have to take back the White House in 2024. That's imperative. With victory, we will end Joe Biden's inflation nightmare and rapidly rebuild the greatest economy in the history of the world. Now we have to take the fight straight to Joe Biden and his radical and incompetent administration, and it is grossly incompetent and very dangerous. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και το ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικανών, ο 43χρονος Ρον Ντεσάντις, που θεωρείται και πιθανός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στο δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές του 2024. We added 4 new Republican congressmen to the U.S. House of Representatives from the state of Florida. We secured super majorities in the Florida legislature, the most Republicans we have ever had in Florida history. Την ίδια στιγμή, ο Elon Musk επανέφερε το λογαριασμό του Donald Trump στο Twitter έπειτα από δημοσκόπηση που οργάνωσε ο ίδιος. Μάλιστα, όταν οι θετικές απαντήσεις ξεπέρασαν το 50% των ερωτηθέντων, ο Elon Musk έγραψε στα λατινικά «Φωνή λαού, φωνή Θεού». Πάντως, ο Donald Trump, μιλώντας στο συνέδριο, ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο Twitter, καθώς προτιμάει τη δική του πλατφόρμα. Truth Social has been very, very powerful, very, very strong, and I'll be saying that, but I hear we're getting a big vote to also go back on Twitter. I don't see it because I don't see any reason for it. Απίστευτο και σοκαριστικό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε με την αγωνία παλινοστούντων, οι οποίοι ουσιαστικά κατηγορούν την πολιτεία για αθέτηση υποσχέσεων και εξηγούν, θα το δούμε στο ρεπορτάζ, γιατί κινδυνεύουν οι άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε προστασία από το κράτος. Λάτα φαμάθη γι' αυτό. Κραυγή αγωνίας χιλιάδων Ελληνοποντίων παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ζουν με τον εφιάλτη της κατάσχεσης πρώτης κατοικίας για στεγαστικά δάνεια που τους δόθηκαν με εγγύηση 100% του ελληνικού δημοσίου. Μετά το 20 χρόνια, τράπεζες στέλνουν δηλαδή μαζικές διαταγές πληρωμής, ζητάνε ΦΑΠΑΞ να πληρώσουμε δηλαδή, τα ανεξόφλητα ποσά. Και μας απειλούν δηλαδή, για να δώσουμε, για να χάσουμε και το σπίτι. Οι διαταγές πληρωμής τους κοινοποιούνται καθημερινά και οι ίδιοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αυτό που διεκδικούμε είναι να ρυθμιστεί ολόκληρο το δανειοδοτικό ποσό, να κουρευτεί βασική οφειλή. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν αυτά τα χρήματα.
Εκτός των άλλων, οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΑΕΦΚΑ και ενασφάλιστοι του ΟΠΕΚΑ πασχίζουν να επιβιώσουν με πενιχρά επιδόματα, καθώς δικαίωμα για εθνική σύνταξη έχουν μόνο όσοι ήρθαν στην Ελλάδα πριν από το 1992. Στην εθνική σύνταξη, που είναι 360 ευρώ, μας έχουν αποκλείσει γιατί μας πληρώνουν το μισό. 30 χρόνια από το πρώτο κύμα των αδελφών μας ποντίων από τις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης παραμένουν άλυτα πολλά ζητήματα. Το θέμα δεν είναι νομικό. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελληνοποντίων Παλαινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση διοργάνωσε σήμερα έκτακτο συνέδριο, ζητώντας βιώσιμες λύσεις για τα στεγαστικά και συνταξιοδοτικά του ζητήματα. Έχει γίνει σήμερα ο λαός αυτός, ο κόσμος αυτός, μια γροθιά, μια δύναμη, η οποία υποστηρίζει τον εαυτό του αλλά και την Ομοσπονδία στην επίλυση των θεμάτων αυτών. Όπως λένε χαρακτηριστικά, οι Ελληνοπόντιοι Παλαινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν θέλουν άλλο ξεριζωμό από την ίδια τους την πατρίδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 16 λεπτά πριν από τους 8 ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open αμέσως τώρα η σατιρική εκπομπή Η Λάβα. Στις 9 ακριβώς μην χάσετε το νέο επεισόδιο της εξαιρετικής σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι με την υπογραφή του Μανούσου Μανουσάκη. Στις 10 ελληνική ταινία απόψε στο Open φωνάζει ο κλέφτης Δίνος Ηλιόπουλος Ρένα Βλαχοπούλου. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.